Και γι' αυτό το κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί στο πολιτικό σκηνικό της χώρας θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον πρώην Υπουργό και υποψήφιο Ευρωβουλευτή, τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο της Νέας Τηλεόρασης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κουρουμπλή. Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά μας που σας φιλοξενούμε και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά το όσα έχουμε να συζητήσουμε μέσα σε ένα σκηνικό το οποίο έχει διαμορφωθεί και επιτρέψτε μου την ορολογία που θα χρησιμοποιήσω, θυμίζει λίγο τεταμένη κατάσταση, ένα καζάνι που βράζει, ας το πούμε έτσι. Είναι μια Κοιτάξτε, κουβέντα που λέμε συχνά, πράγματι, αλλά νομίζω ότι είναι αποτυπώνει. Προσυπογράφω αυτό που λέτε, γιατί έτσι όπως μορφοποιούνται τα πράγματα και με βάση τις τοποθετήσεις των κομμάτων, αλλά κοιτάξτε, συντελεστές οι βασικοί σε αυτή την ιστορία είναι η αντιπολίτευση και κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση. Η αξιωματική αντιπολίτευση λοιπόν έχω την εντύπωση ότι βρίσκεται σε έναν διαρκή εκνευρισμό και σε μια μηχανία. Εκνευρισμό που δεν δείχνει στη Βουλή ότι αισθάνεται τόσο ισχυρή, ότι έρχεται ξέρω εγώ με ένα ρεύμα, με ένα κύμα. Υπάρχει πλήρης άπνοια στο χώρο. Γιατί, να σας πω γιατί. Γιατί οι έρευνες που κάνουν διαπιστώνουν ότι κανένας από τους ψηφοφόρους που δεν τους ψήφισε δεν τους προσεγγίζει. Μπορεί να είναι σε μία απόσταση από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν έχει πάει στη Νέα Δημοκρατία. Και το δεύτερο που εγώ διαπιστώνω είναι μία μηχανία. Ξέρετε, με βάση τα κοινοβουλευτικά ήθη και το Σύνταγμα, τέτοιου είδους καταστάσεις τις επιλύεις με πρωτοβουλίες όπως είναι η μορφή. Κάνεις μια μορφή και ρίχνεις την κυβέρνηση. Νομίζω ότι το έχει αφήσει ανοιχτό αυτό, κύριε Κουρουμπλή. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να το έχει αφήσει ανοιχτό αυτό σαν ενδεχόμενο. Κοιτάξτε, θυμηθείτε αυτό που θα σας το πω και μπορεί να το χρησιμοποιήσετε και σαν είδηση. Η Νέα Δημοκρατία πράγματι το έχει αφήσει ανοιχτό. Έχει πει ότι το βάζει απάνω στο τραπέζι, αλλά ποτέ δεν θα το αγγίξει γιατί θα καούν τα πολιτικά της χέρια. Λοιπόν, δεν θα το αγγίξει, δεν θα το κάνει, δεν θα κάνει ποτέ χρήση. Γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να τη ρίξει την κυβέρνηση. Και ως εκ τούτου τυρβάζει χωρίς να έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική η οποία να ακουμπάει κάπου, να πατάει κάπου. Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν απειλείται από τη Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία, έχει όλα τα συνταγματικά μέσα και στα συνταγματικά πλαίσια γιατί η χώρα αυτή τη στιγμή λέτε έχει ανάγκη να λύσει... Η Νέα Δημοκρατία απειλείται από κάτι άλλο. Απειλείται από το να διαψευστούν οι προσδοκίες της να επανέλθει στην κυβέρνηση. Δεν θα επανέλθει. Γιατί ο κόσμος θα αξιολογήσει ότι μια κυβέρνηση παρέλαβε τη χώρα σε πλήρη χρεοκοπία. Όλοι ξέρουμε, εγώ το έζησα ως υπουργός, αλλά ολόκληρη η κοινωνία, η αβεβαιότητα. Σήμερα η αβεβαιότητα έχει υποκατασταθεί με την σταθερότητα και την ασφάλεια. Όχι γιατί λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Δεν είμαι εξωπραγματικός. Ξέρω το τι συντελείται και το τι συμβαίνει μέσα στην κοινωνία. Αλλά έχουμε μια σταθερότητα πολιτική. Η πολιτική σταθερότητα έφερε σταδιακά ένα ποσοστό ανάπτυξης. Προσδοκούμε σε ένα καλύτερο ποσοστό ανάπτυξης. Έχουμε ασφάλεια γενικά όταν στο περιβάλλον της χώρας, να μην τα ξεχνάμε αυτά, στην ευρύτερη περιοχή της χώρας συντελούνται θαύματα και πράγματα, εμπλέκονται δυνάμεις παγκόσμιες, τοπικές, περιφερειακές. Θα έρθουμε και σε αυτά για τα γεωπολιτικά, δυνάμεις. Γιατί είναι πολύ σημαντικά τα όσα γίνονται σε βαλκανικό επίπεδο και γενικότερα. Και στα Βαλκάνια αυτή τη στιγμή η επίλυση αυτής της εκκρεμότητας. Είπα προχθές στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, σε συναδέλφους σας. Λέω, παιδιά, αν κατέβουμε τώρα κάτω και συναντήσουμε ένα Σκοπιανό, τι γράφει το διαβατήριό του? Μακεδόνας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας το φταίει γι' αυτό. Ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι είχαν την ευθύνη όλα αυτά τα χρόνια και αυτή η εκκρεμότητα μετετράπηκε σχεδόν σε μια σταθερότητα όταν 140 χώρες αναγνώρισαν αυτό το κρατήδιο. Παρόλα αυτά και το ίδιο το Σκοπιανό βλέπουμε ότι έχει θέματα δυστοκίας σε επίπεδο και εκεί έχει και ειλικρινά σας το λέω. Και πριν από λίγο γιατί εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που αφορίζω κανέναν. Αναγνωρίζω σε όλους την αγάπη για την πατρίδα και τον πατριωτισμό όλων, αλλά πολλές φορές ο πατριωτισμός πολλών ανθρώπων χρησιμοποιήθηκε, όπως αν θυμάστε το 1974 έμπαιναν οι Τούρκοι στην Κύπρο και οι Γρυβικοί έσφαζαν τους Μακαριακούς στο βωμό του πατριωτισμού. Λοιπόν, αυτά πρέπει να αποφευθούν και αυτές οι κορώνες και οι ακραίες φρασιολογίες και οι χαρακτηρισμοί δεν βοηθάνε τον τόπο όταν
με αυτόν τον τρόπο προσεγγίζουμε τα εθνικά θέματα. Πρέπει να υπάρξει μέτρο. Η αρχαία σκέψη συνέλαβε την ιδέα του μέτρου. Αυτό πρέπει να γίνει στάση συμπεριφορά όλων. Να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε ένα τέτοιο θέμα και οποιαδήποτε κυβέρνηση παίρνει, όποια και αν ήταν αυτή, τέτοιου είδους αποφάσεις, ήταν λογικό ότι θα προκληθούν και οι αντιδράσεις. Έτσι, είναι ένα ευαίσθητο θέμα εθνικό αυτό. Ιδιαίτερα και το γνωρίζαμε από την αρχή. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Όταν αυτή τη στιγμή, επί πολλά χρόνια, συζητούσαμε τη σύνθετη ονομασία. Και ξαφνικά έρχονται κάποιοι και λένε αυτά που λένε. Όταν συζητούσαμε για τα ζητήματα της. Του πολιτισμού, των αρχαιοτήτων, των συμβόλων και όλα αυτά ανατρέπονται. Όταν πλέον τα σύνορα, ενώ δεν είναι διεθνώς ανεγνωρισμένα, θα γίνουν διεθνώς ανεγνωρισμένα. Η Ελλάδα αλλού πονάει και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Θέλουμε να δημιουργήσουμε στη βόρεια πλευρά της χώρας έναν αλβανικό μεγαλοειδιατισμό. Ας αναλάβουμε την ευθύνη, διότι αυτό το κρατήδιο, η μόνη χώρα που δεν τη συμφέρει να διαλυθεί είναι η Ελλάδα. Να το βάλουμε με ψυχραιμία και νυφαλιότητα στο τραπέζι για αυτό το ζήτημα. Ναι. Και να δούμε τι συμφέρει την Ελλάδα. Πιστεύετε, κύριε Κουρουμπλή, ότι αυτό το θέμα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σε εθνικό επίπεδο τουλάχιστον στην Ελλάδα, θα προκαλέσει και πολιτική αναταραχή? Ήδη το βλέπουμε ότι έχει προκαλέσει, αλλά θα προκαλέσει και αναταραχή σε επίπεδο κυβερνητικής συνοχής? Το λέω συγκεκαλυμμένα, το καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε, ναι, εγώ θα σας πω με καθαρό τρόπο. Κοιτάξτε, τη συμφωνία μόλις έρθει στη Βουλή, υπάρχουν ένα μέρος των βουλευτών του συγκυβερνώντος κόμματος που δεν θέλει να την ψηφίσει. Το δήλωσαν οι άνθρωποι, εγώ το σέβομαι. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Και άλλο πράγμα η ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Ωστόσο, οδεύουμε προς μια τέτοια κατάσταση σε επίπεδο κοινοβουλίου. Δεν απειλείται από ένα τέτοιο ενδεχόμενο η κυβέρνηση. Ξέρετε, καμιά φορά στη ζωή χάνουμε τις ελπίδες μας στην γη και τις αναζητούμε στον ουρανό. Αυτό έχει πάθει και η αξιωματική αντιπολίτευση. Ψάχνει από εδώ, ψάχνει από εκεί, ενώ συνταγματικά το μόνο της καθαρό όπλο είναι η μορφή. Αφού δεν το έχει, ας καθίσει στα αυγά της, ας προσπαθήσει να πει στην κοινωνία, διότι αρχίζουν πλέον και στο χώρο του Κινάλ, στον οποίο προσδοκά η αξιωματική αντιπολίτευση συνεταιριλίκια, να υπάρχουν φωνές που λένε ότι η επάνωδος Μητσοτάκη στην κυβέρνηση σημαίνει όλεθρος. Τι σημαίνει στο διατάφτα, τι πιστεύετε ότι θα κάνει ο κύριος Καμένος? Βέβαια, βλέπουμε ότι αναβάλλεται η σημερινή κουβέντα. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση δεν έχει πρόβλημα εμπιστοσύνης. Τι ακριβώς θα κάνει ο κύριος Καμένος δεν μπορώ να είμαι μέσα στο μυαλό του. Εγώ εκείνο που έχω να πω είναι ότι ο κύριος Καμένος 4 χρόνια σε πολύ δύσκολες στιγμές ήταν εξαιρετικά σταθερός και αποφασιστικός στη στήριξη της κυβέρνησης και νομίζω αυτό θα κάνει και τώρα. Από εκεί και πέρα, κοντός ψαλμός, αλληλούια. Είναι βέβαια σε μια στενοπό, διότι πρέπει να αντισταθμίσει τα πράγματα και να δει ότι μήπως έχει και κάποιες κομματικές απώλειες, ας το πούμε έτσι, σε αυτό το επίπεδο. Κοιτάξτε, μια τέτοια συμφωνία είναι φυσικό να έχει, σε όλα τα κόμματα έχει τέτοιου είδους τριγμούς. Έτσι, φαντάζεστε ότι στη Νέα Δημοκρατία δεν έχει? Δεν υπάρχουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που θέλουν να ψηφίσουν τη συμφωνία? Δεν υπάρχουν βουλευτές στο Κινάλ που θέλουν να ψηφίσουν? Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν. Λοιπόν, αν αποδεχόταν η κυβέρνηση αυτό που είπε αφελώς ο κύριος Μητσοτάκης στον πανικό του, ότι για μυστική ψηφοφορία, θα βλέπατε τότε τι θα γινόταν. Η συμφωνία θα έπαιρνε πάνω από 200 ψήφους. Σας το λέω εγώ και σας το λέω. Άρα θεωρείτε από τα λεγόμενα σας ότι το γελίο ουσιαστικά δεν έχει ραγίσει? Είστε αισιόδοξος? Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, να σας πω γιατί. Γιατί, όπως σας είπα, σέβομαι τον πατριωτισμό όλων των Ελλήνων. Αλλά δεν δέχομαι ότι είναι περισσότερο πατριώτης κανένας από μένα. Κάθισα και τη μελέτησα τη συμφωνία. Τα εθνικά ζητήματα για τον καθένα μας είναι ξεχωριστά έξω από την πολιτική που έχουμε στο μυαλό μας και στον χώρο που μπορεί να βρισκόμαστε. Τα εθνικά έχουν μια υπερβατικότητα σε αυτά τα ζητήματα. Και δεν θα είχα καμία δυσκολία να διαφωνήσω αν αισθανόμουν ότι η πατρίδα μου από αυτή τη συμφωνία έγινε χάσει. Αντιθέτως, θεωρώ ότι η πατρίδα μου πονάει και ως υπουργός ναυτιλίας το έχω ζήσει. Mm-hmm. Ξέρω που πονάει η πατρίδα μου. Λοιπόν, και το ότι σήμερα αυτή η κυβέρνηση, έπειτα από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου, όταν είπε το περίφημο όχι ο Ανδρέας Παπανδρέου στην είσοδο του Πύρη Ρέης στο Αιγαίο,
έπειτα από τόσα χρόνια, από τις προσβολές που υφίστατο τις ρητορικές της Τουρκίας, βρέθηκε με αυτή την κυβέρνηση και με αυτόν τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων να στείλει ένα μήνυμα ότι μην διανοηθεί κανείς να κάνει καμία ιστορία σε κάποια βραχονισίδα, δεν θα μείνει ούτε η βραχονισίδα, όχι, οι άνθρωποι που θα πάνε εκεί. Στην περίπτωση είναι ένα μήνυμα καθαρό. Η Ελλάδα δεν θέλει συγκρούσεις. Η Ελλάδα δεν ζητάει τίποτα από την Τουρκία. Αυτό που έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Η Τουρκία δεν δίδει, δια τι να λάβει. Η Ελλάδα δεν ζητεί, δια τι να δώσει. Λοιπόν, η Ελλάδα δεν ζητάει τίποτα. Αλλά δεν πρόκειται και να παραχωρήσει κανένα. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι μετά τις έντονες πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης στις συμμαχίες με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με την Ιορδανία, με την Κύπρο και με την τελευταία απόφαση, την οποία ήταν και υψηλόβαθμα στελέχη των ΗΠΑ για τον αγωγό του ΣΜΕΤ. Λοιπόν, και, αυτός... και για την ΑΟΣ μιλάτε και για ευρύτερα θέματα συνεργασίας, επιχειρηματικότητας. Έτσι περιχαρακώνεται η χώρα και για πρώτη φορά τα τελευταία, τουλάχιστον εγώ θα σας πω 20 χρόνια, η Τουρκία βρίσκεται σε μια απομόνωση και σε μια αποπληκτική κατάσταση. Γι' αυτό και ακούγονται αυτά που ακούγονται. Να ολοκληρώσουμε λοιπόν λίγο την κουβέντα μας σχετικά με τα πολιτικά, γιατί ανοιχτήκαμε λίγο και στα γεωπολιτικά. Θεωρείτε ότι σε περίπτωση που κατατεθεί πρόταση μορφής και τεθεί θέμα ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θα μπορεί να εξασφαλίσει τους 151 βουλευτές που χρειάζεται για να μην προχωρήσουμε σε προώρες εκλογές? Καταρχάς, η κυβέρνηση μπορεί να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης με βάση το Σύνταγμα και με 120 βουλευτές. Mm-hmm. Άρα δεν έχει κανένα άγχος η κυβέρνηση από ψήφο εμπιστοσύνης. Η Νέα Δημοκρατία εξανεμίζει τον λόγο της με επιχειρήματα τα οποία δεν πείθουν κανέναν. Η κυβέρνηση θα πέσει εάν η Νέα Δημοκρατία εξασφαλίσει 151 στην μορφή. Mm-hmm. Μπορεί να τις εξασφαλίσει? Όχι. Τότε τι έχει να κάνει? Το μόνο που έχει να κάνει είναι να καθίσει τα αυγά της και να προσπαθεί να πείσει την κοινωνία ότι όταν θα, αν ποτέ έρθει στην εξουσία, με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές θα απαντήσει στα μεγάλα προβλήματα της χώρας. Ακούστε να σας πω κάτι. Ο ελληνικός λαός, σας είπα και πάλι, μπορεί να γκρινιάζει με τον Τσίπρα, μπορεί να γκρινιάζει με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εμπιστεύεται στο βάθος της σκέψης του το καθαρό βλέμμα του Τσίπρα. Ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να εμπιστευτεί τους ανθρώπους που οδήγησαν τη χώρα σε αυτή την καταστροφή. Παρά το γεγονός ότι έχουμε... Διότι έχει βαρύτατες ευθύνες η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Καραμαλή όταν εκτροχιάστηκε η χώρα δημοσιονομικά. Μέσα τους όμως οι Έλληνες πολίτες έχουν και, επιτρέψτε μου, οργή για τα όσα βιώνουν, γιατί έχουν συσσωρευμένη έτσι απόλυτο και άγχος για τα καθημερινά. Έχουν απόλυτο δίκιο να έχουν οργή. Αλλά το ότι 4 χρόνια ο ελληνικός λαός δείχνει ότι έχει και υπομονή και ότι εμπιστεύεται στην κυβέρνηση, δεν είναι τυχαίο γεγονός. Δεν είναι καθόλου τυχαίο γεγονός. Όλοι οι κραδασμοί κοινωνικοί έχουν απορροφηθεί, γιατί ακριβώς ο κόσμος βλέπει μια κυβέρνηση που κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που γίνεται στην Ευρώπη. Βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι κυβερνήσεις Σαρκοζή, Ολάν, Μακρόν, τρεις διαφορετικοί άνθρωποι ιδεολογικά και πολιτικά, ακολούθησαν την νεοφιλελεύθερη πολιτική που οδήγησε στην ακραία φτώχεια. Στην απόγνωση σε εκατομμύρια ανθρώπους που είναι έξω που μιλάμε για θέματα από τα Ευρώπης. Λεγόμενα φυσιολογικά τείχη της κοινωνίας. Είστε και μην κοιτάτε τη βιτρίνα της Γαλλίας. Εδώ τι έκανε αυτή η κυβέρνηση? Έδειξε ότι δεν ξέχασε τους κολλασμένους της κρίσης. Έδειξε ότι αυτούς που κάθε φορά η ανάπτυξη ξεχνάει, τους σκέφτεται και γέρνει το βλέμμα της προς αυτούς. Λοιπόν, μόνο μια Ευρώπη και μια Ελλάδα που θα αποδείξει ότι χτίζει μηχανισμούς αναδιανομής του πλούτου, γιατί πλούτος έστω γίνεται και λίγος έτσι, κάθε φορά έτσι όπως παράγεται. Έχει διαμορφωθεί η Ευρώπη αυτή τη στιγμή γίνεται, γιατί βλέπουμε πολύ μεγάλη άνοδο της αποδεξιάς. Εάν η Ευρώπη και αυτή η προσπάθεια που θα κάνουμε τώρα σε αυτές τις κρίσιμες, που θεωρώ ότι είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές, όταν με κάλεσε ο Πρωθυπουργός και μου είπε ότι θέλω να μπει στο ψηφοδέλτιο να ασχοληθείς, μου είπε ότι μπορείς να βοηθήσεις να συγκροτηθεί ένα μέτωπο ευρύτερα δημοκρατικό και στην Ευρώπη από όλες τις δυνάμεις, τις σοσιαλδημοκρατικές, σοσιαλιστικές, πράσινους, αριστερούς. Αν δεν το καταλάβουμε και αν δεν καταθέσουμε προτάσεις που θα αγγίξουν τον κόσμο και θα δείξουν ότι η Ευρώπη θα ασχολείται με το μέσο και κάτω πολίτη και δεν θα ασχολείται με τις εταιρείες και δεν θα χαϊδεύει τις πολυεθνικές. Μέχρι στιγμής όμως κάτι τέτοιο φαίνεται ότι δεν έχει γίνει εφικτό. Όχι.
αισιοδοξείτε ότι μπορεί να γίνει. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν το καταλάβουμε, τότε θα υποστούμε αυτό που υπέστησαν στο έργο οι υπνοβάτες. Ξέρετε, ότι οδηγούν στον κρεμό και αυτοί δεν καταλάβαιναν τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό θα πάθει και η Ευρώπη. Και θα είναι εφιαλτικό αν διαλυθεί η Ευρώπη και δεν μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε όλη αυτή την επίθεση που δέχεται πλέον από την άκρα δεξιά, η οποία εκμεταλλεύεται τα συνθήματα της αριστεράς με έναν απλοϊκό τρόπο και ο κόσμος νομίζει ότι θα τα υλοποιήσει. Όταν δεν ξέρει ότι πίσω από αυτή την προσπάθεια κρύβονται άλλου είδους επιλογές. Κύριε Κρουμπλή, να κλείσουμε την κουβέντα μας και με το λόγο για τον οποίο βρίσκεστε στην Κρήτη, γιατί αυτό δεν το αναφέραμε. Έχετε κάποιες συναντήσεις στο Ρέθυμνο. Είχα συναντήσεις με το επιμελητήριο, με την τράπεζα, με τη διοίκηση της Τράπεζας Χανίων, με τους συλλόγους των ποντίων, με την οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Πήγα στο Καστέλι, στην πίτα του Δήμου. Συνάντησα το νοσοκομείο, τους εργαζόμενους. Ξέρετε, έχω ένα συναστηματικό λόγο με αυτό το νοσοκομείο, γιατί μαζί με τον Μανώλη το Σκουλάκη, όταν ήταν υπουργός και εγώ ήμουν τότε γενικός γραμματέας, είχα την ευθύνη του δεύτερου κοινοτικού πλαισίου. Έχει στήριξης, τα προβλήματά του, το διαπιστώσατε, φαντάζομαι. Ναι, και είχαμε τότε συνδράμει και συμβάλλει στο να γίνει αυτό το πολύ μεγάλο έργο στα Χανιά. Μίλησα με τους εργαζόμενους, άκουσα με πολύ προσοχή τα προβλήματά τους, τα προβλήματα του νοσοκομείου. Έχουν προβλήματα οι εργαζόμενοι, έχουν προβλήματα οι γιατροί, προσφέρουν πολύ μεγάλες υπηρεσίες. Είναι μεγάλη υπόθεση το δημόσιο σύστημα υγείας να το στηρίξουμε, γιατί όπως έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, μπροστά στη ζωή και στο θάνατο πρέπει όλοι οι άνθρωποι να έχουν τις ίδιες υπηρεσίες, και αυτό κάνει αυτή η κυβέρνηση. Το ξεκινήσαμε από το 2015 και το συνεχίζει η κυβέρνηση, και είναι μια κυβέρνηση που πιστεύει στο δημόσιο σύστημα υγείας. Λοιπόν, ξεκινάω από την Κρήτη τον προεκλογικό μου αγώνα για το ευρωψηφοδέλτιο. Μάλιστα. Και θα έχετε και συναντήσεις και στο Ρέθυμνο, από ό,τι γνωρίζω. Απόψε στο Ρέθυμνο, αύριο στο Ηράκλειο, μεθαύριο στον Άγιο Νικόλα. Και θα επανέλθω πάλι στην Κρήτη, γιατί με την Κρήτη με συνδέουν πάρα πολλές σχέσεις, γιατί και εγώ κατάγομαι από μια οικογένεια σκληρά βενιζελικών εκείνης της εποχής. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη στον αγώνα σας. Να είστε καλά. Και ειλικρινά σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε διαμέσου του σταθμού σας να επικοινωνήσω με τους τηλεθεατές σας. Νομίζω είναι χρέος μας και πρέπει να καταγράφουμε και όλες τις απόψεις, και πολιτικές και ουσιαστικά όλων των υποψηφίων οι οποίοι μπαίνουν στον αγώνα της Ευρωβουλής. Η ομορφιά σημαντική της δημοκρατίας είναι ακριβώς αυτό. Ο διάλογος ανάμεσα στους πολιτικούς αντιπάλους, ώστε να αξίσουμε όλοι το μυαλό μας, να κεντριστούμε, να κεντρήσουμε, να μπολιαστούμε και να σκεφτούμε και με τις ιδέες του άλλου, να αφήσουμε ανοιχτά τα παράθυρα και τις πόρτες του νοητικού μας πεδίου, για να μπορέσουμε πραγματικά να γίνουμε πιο πλούσιοι σε σκέψη. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κρουμπλή, για την παρουσία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.